Λοιπόν, μετά τα γαλλικά του ψινάκι να πάμε και στα μπρικίπικα για λίγο. Εννοείται, ωραία. Να μας δώσει λίγο χρόνο η παλιά λέξη από τη Λιγαριά. Δεν φταίει η παλιά λέξη. Λοιπόν, άκου, έχεις 7 λεπτά, διαχειριστείτε τα όπως νομίζετε. Okay, λοιπόν, okay. Πάμε ψινάκι. Πάμε ψινάκι, παρακαλώ. Υπάρχουν κάποια πλάνα. Δεν θα ακούσουμε το ακριβές ηχητικό απόσπασμα, γιατί ήταν. Εντάξει, παιδιά, δεν ήταν και τόσο τραγικό και το ακριβές ηχητικό. Κοιτάξτε, αν σκεφτείς ότι είναι από τον Ηλία Ψινάκη, μπορεί να το πεις αυτό. Το τραγικό ήταν που σηκωθήκαν όλοι και να ζητήσει συγγνώμη στην κυρία, να ζητήσει. Πραγματικά. Καλά, βρε Δημήτρη μου, όταν είσαι όμως ένα δημοτικό συμβουλίο, όπως και να έχει, και ο Ηλίας Ψινάκης είναι ο Ηλίας Ψινάκης, που δεν το λέει εγώ από κακό. Αυτό το χαρακτήρας του. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι μονοτιμία, οφείλει και να φαίνεται. Μια χαρά τα άποψη. Εσύ στην τηλεόραση λε. Σκάσε. Έτσι δεν λες και σε ένα δημοτικό σου. Ο Ψινάκης το είχε πει όμως και στην τηλεόραση. Μετά, αλλά γενικά υπήρχε ένα κλίμα από όλους εκεί πέρα αμφιβολίας και αμφισβήτησης του Ηλία Ψινάκη. Έσκασε ο άνθρωπος, γέλασε ηρωνικά. Χειροκρότησε, το ξεπέρασε. Είπε, μάνα, είπε πάρε τα χάπια. Πάρε τα χάπια σου, έδωσε συμβουλές. Ιατρική συνταγή τα πάντα δεν άντεξε. Και μετά πήγε στην πεπατημένη. Δήμο Πέτρο. Ναι. Έχουμε επιχείρηση συλλήψεων αυτή τη στιγμή των απαταιώνων που λέγαμε πριν. Άλλο λέμε εμείς. Όχι, όχι, για αυτούς που τάζουν τις δουλειές, λέει. Ναι, για αυτούς που τάζουν τις δουλειές. Ωραία. Είναι σε εξέλιξη. Εγώ, παιδιά, δεν θέλω να κρίνω τώρα τα γαλλικά του Ψινάκη. Εντάξει, προφανώς και έχει το δικό του χαρακτήρα και τη δική του ιδιοσυγκρασία. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι ότι ο Ηλίας ο Ψινάκης, με το που ανέλαβε το Δήμο Μαραθώνα, έκανε έναν έλεγχο ο οποίος έχει γίνει σε βάθος και έχει βγάλει λαβράκια. Έχει βάλει ορκωτούς για κακοδιαχείριση. Έχει πάει το φάκελο στη δικαιοσύνη και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στο Μανώλη το Σφακιανάκη και έχει κινηθεί. Εγώ κρίνω τον Ψινάκη όχι βάσει εκείνων που λέει, αλλά βάσει εκείνων που πράττει. Και θα περίμενα. Διαφάνεια, Πέτρο. Θα περίμενα λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με κορώνες και τα, να κάνουν το ίδιο πράγμα αυτό το οποίο κάνει ο Ηλίας Ψινάκης. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Σε όλες τις παρέες, παιδιά, αυτό συζητάμε. Ότι τελικά μόνο αυτός ο Δήμος του Ψινάκη ήταν που χρειαζόταν ελέγχος και τα λοιπά. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν πεντακάθαροι. Ο Ψινάκης, σας θυμίζω, εκλέχτηκε από την πρώτη Κυριακή. Γιατί είναι ο Ψινάκης. Και είναι και χορτασμένος και κόσμος... Δήμος, λέει, δεν ήρθε να ταρπάξει. Αυτό. Ναι. Ο Ψινάκης είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος που μακάρι να μείνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ φοβάμαι μην βαρεθεί κανένα πρωί και τους πει για χαραντάν και σηκωθεί να φύγει. Αυτό είναι έτσι. Το πιο πιθανό σενάριο, το πιο πιθανό λοιπόν, σενάριο. Εδώ και μέρες... Μας φάγανε τα πρικυπικά βαφτίσια με τόσες κορίτσες.